Απόψε Παρασκευή στις 17 Ιουλίου του 2015. Βρισκόμαστε εδώ στο Κανένες, στη Βρύση, στην Άγιο Σπυρίδωνα. Και ξεκινάμε τις εκδηλώσεις τη διμερίδα της μουσικοχορευτικής παράδοσης της Ανατολικής Κρήτης. Αυτές οι εκδηλώσεις μοιράζονται σε τρία μέρη. Ξεκινώντας το πρώτο μέρος, το έχουμε ονομάσει μουσικοχορευτικό εργαστήρι. Κάποιοι συνάδελφοι μουσικοί θα είναι εδώ να μας δείξουν πώς παίζονται κάποια μουσικά όργανα παραδοσιακά της Ιτίας και της Κρήτης γενικότερα, φωτογραφίες τους και τα στάδια κατασκευής τους. Θα μιλήσω εγώ για τη λύρα, ο Πασχαλίτης ο Στέριος είναι εδώ για τα νταούλια του και τα κρουστά ή το βιολί, ο Ραπάνης ο Νίκος την κιθάρα, ο Παπαδάκης ο Μανώλης του βιολόγερο θα έρθει λίγο αργότερα και ο κύριος Μποτονάκης Αντώνης από Ηράκλειο θα μας δείξει τα πνευστά μαντούρα και σκομαντούρα. Και αύριο θα γίνει το ίδιο στη Μαρονιά, την ίδια ώρα, όπου εκεί θα έχουμε, εκτός από αυτούς που ανέφερα, το Σενδυλάκη στο Μανώλη στην κιθάρα, το Γιαννακάκη στο Μιχάλη στον ταούλι και το Παπαδάκη στο Μάνο στο βιολί. Και φυσικά το Γιαννικάκη στο Γιάννη, ο οποίος είναι κατασκευαστής μουσικών οργάνων, θα μας δείξει πώς κατασκευάζονται οι λύρες και άλλα μουσικά όργανα που φτιάχνει και πνευστά και θα μας δείξει και ό,τι άλλο μπορεί. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι για να έρθουμε πιο κοντά στη μουσική του τόπου μας, ξεκινώντας με φετηρία τη εστιακή μουσική και γενικότερα τη μουσική της Ανατολικής Κρήτης και επεκτηνόμενη μετά στην υπόλοιπη Κρητική, αλλά δίνουμε έμφαση στην εστιακή μουσική, αναδεικνύοντας το βιολί, τη λύρα και το λυράκι που παζόταν προηγούμενες δεκαετίες και που πια έχουν ξεχαστεί. Αυτά αφορούν το πρώτο μέρος των εκδηλώσεων. Στο δεύτερο μέρος θα γίνονται κάποιες ιστορικές αναδρομές και ειδικά αφιερώματα σε επιφανείς μουσικούς της περιοχής. Όπως σήμερα θα μιλήσουμε για το Φοραδάρι από τους πρώτους λυράρδες της Ιτίας, τον Χαρτιολάκη ή Καλοχωριανό και φυσικά τον Κοσκίνη, ένα πρόσφατα χαμένο φίλο μας και μουσικό που μας λείπει σε όλους. Και στη συνέχεια ένας καθηγητής μουσικολογίας θα μας μιλήσει για αυτούς τους πρώτους πρωτομάστρες ας πούμε της Ιτίας, το Φοραδάρι, τον Καλοχωριανό και τι μπορούμε να μάθουμε από την έρευνα από αυτούς. Θα ακολουθήσει ένα αφιέρωμα στον Καζαμία το Μανώλη, γιατί σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε και αφιερώματα σε ζωντανούς μουσικούς. Και στο τέλος θα συνεχίσουμε ένα συναυλιακό μέρος όπου θα γίνει μια καταγραφή των μουσικών σε εστιακές κοντιλίες, σε εστιακό χορό, διαγωνισμό εστιακού χορού. Αυτά λίγο πολύ θα είναι και στο τρίτο μέρος, δηλαδή το συναυλιακό κομμάτι και σήμερα και αύριο. Ελπίζουμε να αφιερώσουν οι γονείς λίγο χρόνο να φέρουν τα παιδιά τους, να δουν και τα ωραία μας τα χωριά παρέξω από τη Σιτία. Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν, δεν έχουμε εισιτήρια και όποιος θέλει μπορεί να έρθει μια βόλτα να δει και να ακούσει πραγματικές θεϊκές κοντιλιές που δεν έχουμε την ευκαιρία να τα ακούμε συχνά. Να πω ότι τα παραδοσιακά μας όργανα συνήθως είναι το βιολί, πιο πολύ με τον ταούλι, αλλά συνήθως τότε, από τότε που θυμάμαι εγώ, έπαιζε πολύ και η κιθάρα, στα γλέντια δηλαδή. Αλλά τον ταούλι πιο πολύ πήγε με τη λύρα, γιατί είχαμε και τη λύρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μόνο το βιολί. Όσο για τις κατασκευές, εγώ είμαι αυτοδίδακτος. Οι φωτογραφίες μου εδώ κάτω, αν θα σε πάρει κάμερα μετά δεν ξέρω πότε, είναι από τότε πώς ξεκινάει και πού τελειώνει το βιολί. Βέβαια θα ήταν καλύτερα να ήταν σαν στικάκι, να δείχνει καρέ καρέ. Είναι δύσκολη διαδικασία κατασκευής. Βέβαια, αν θα δείτε διαδικασία μόνο από τις φωτογραφίες θα καταλάβετε. Πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί για να κατασκευαστεί ένα μουσικό? Συνήθως ένα βιολί θέλει από 15 μέχρι 20 μέρες. Για να θέλει πάρα πολύ, πολύ δουλειά και εγώ δεν έχω... αυτό όχι ράσει με τα χέρια που λέω, δεν τα κάνω τα πάντα, δεν έχω ούτε μηχανήματα ούτε τίποτα. Άμα ρίξει μια ματιά εκεί που γίνεται η κατασκευή, εδώ κάτω στο βιολί, θα δεις, θα καταλάβετε τι ακριβώς. Βεβαίως, δεν κρύβω ότι ξεκίνησα από μια τυχαίο γεγονός. Είχα ένα παλιό βιολί, το πήγα κάπου να το ψάξω, δεν το σάζαν και στον δρόμο που το είχα αγκαλιά και πήγαινα σπίτι, άσαχτο. Λέω θα το ανοίξω εγώ να δω τι γίνεται, θα το κανονίσω εγώ. Και άρχισα από εκεί σιγά σιγά και με πολύ μεγάλο κόπο.
θα έλεγα, γιατί σκέψω ότι να έρθεις τώρα από τις Ελιές το χειμώνα κουρασμένος, βραγμένος και να μην βγαίνω από πάνω καθόλου στο σπίτι, να κάθομαι από κάτω και να κοιμάμαι καμιά φορά στα, πάνω στο τραπέζι, 2 ώρα, 3 ώρα τη νύχτα, να μην έχω βγει ούτε να φάω. Για να δει, όλη μέρα πήγαινα στις Ελιές σκεφτόμουν να δω πώς θα κάνω αυτό που είχα στο μυαλό μου. Και συνήθως καταλαβαίνετε τι δουλειά θέλει. Τα συγκεκριμένα δικές σας κατασκευές, όμως, ανοίξτε λίγο. Βεβαίως, δική μου, όλα είναι δική μου κατασκευές. Όλα. Αυτά τα 4 ρούχα φτιάχνω. Προς το παρόν φτιάχνω αυτά. Λέω να πάω και λίγο παρακάτω, αν πιο πίσω ευκολυθώ, γιατί είναι και δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι μόνο να τα σάξεις. Είναι και τα ντύσεις. Να βάλεις κορδές απάνω, να βάλεις σπύρο, να βάλεις κλειδιά. Είναι αυτά τα ξύλα, τα περισσότερα ξύλα αυτά είναι αγορασμένα. Τα αγοράζουν αυτά. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Γιατί για να κάνω το, να πεις και δεν έχουμε ξύλα, έχουμε ξύλα, αλλά το κάθε ξύλο έχει την αξία του. Όλα τα ξύλα παίζουν, όλα βγάλουν μουσική. Δεν υπάρχει ξύλο να βγάλει μουσική. Αλλά είναι ειδικά τα ξύλα αυτά που είναι το βιολί κατασκευή. Είναι όπως φαίνεται με το κελεμπέκι που λέμε, το σγουρό κελεμπέκι, που είναι το κάτι, ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για το βιολί. Το ηλίρα, έχω αυτή εδώ, είναι με σφένδα μου. Γίνεται όμως και με μουρνιά, όπως αυτό εδώ. Αυτό είναι μουρνιά, όλο μουρνιά. Αν το κοιτάξεις, είναι όλο μουρνιά, το βλέπεις. Είναι ό,τι καλύτερο είναι αυτά τα ξύλα μπορεί να κάνεις. Και μετά, είπαμε, οι καταστάσεις είναι δύσκολες, δεν πολύ. Και το δεύτερο μέρος της διμερίδας, της πρώτης μέρας, τελείωσε. Είδατε ότι είχαμε πολλή επιτυχία. Κρατήσαμε όλο τον κόσμο, γιατί είχε αγωνία και είδαμε ότι έχουμε το τσαγανό για να σώσουμε την παράδοσή μας. Ξεκινήσαμε με τα μαθήματα της μουσικής, τα οποία θα τα επεκτείνουμε τον χρόνο σε ένα άλλο πλαίσιο. Θα συνδιοργανωθούν και στο Βόρειο Άξονα κάποιες δηλώσεις της διμερίδας του χρόνου. Τιμήσαμε την οικογένεια του Φοραδάρη, του Χατζηδονάκη, του Κώστα. Θυμίσαμε την οικογένεια του Καλοχωριανού, τιμήσαμε την οικογένεια του Κοσχίνη και στο τέλος ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι στη ζωή, τον Γκαζαμία τον Γιάννη, το Μανώλη. Τιμήσαμε και την κυρία Ευαγγελία, η οποία μας ήρθε φέτος πάλι από την Αυστραλία. Τιμήσαμε η οποία έχει προσφέρει τεράστιο έργο στην περιοχή και στο χωριό, όχι μόνο στον Πολιτικό Σύλλογο, στις εκκλησίες, στην κοινότητα. Έχει κάνει ήδη χορό στην Αυστραλία και έχει μαζέψει μερικούς νέους χωριανούς και κάνουν μαθήματα και μουσική στην Αυστραλία για τις Ανατολικές Κρήτης. Επίσης ήταν η παρουσία του κυρίου Μιχάλη, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ένας φιλέλληνας και εστιακός, όπως λέει, από τα Περβολάκια. Τον τιμήσαμε και αυτό, γιατί είναι μεγάλη η προσφορά του στην παράδοση και η έρευνα που κάνει στην παράδοση τη δικιά μας. Είναι επιτυχημένη η εκδήλωση. Θα περάσουμε τώρα στο τρίτο μέρος που ήδη έχει ξεκινήσει απάνω στο Δημοτικό Σχολείο και θα πιστεύουμε ότι και αύριο στην Παρνιά θα είναι πιο πολύ ο κόσμος και θα είναι και επιτυχημένη και η δεύτερη βραδιά. Σας ευχαριστώ βέβαια που είσαστε μαζί μας. Με τη σειρά μου να σας καλησπερίσω και θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Μαρονιάς συμμετέχει σε αυτή τη διμερίδα που διοργανώνουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Πρεσού, που αφορά τη μουσικοχορευτική παράδοση του τόπου μας, της Ανατολικής Κρήτης δηλαδή, που έχει αυτή την ιδιομορφία να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη Κρήτη και αυτό μας κάνει αρκετά υπερήφανους. Θα ήθελα να πω ότι για σήμερα στο όμορφο χωριό μας τη Μαρονιά θα τιμήσουμε και είναι ιδιαίτερη τιμή μας αυτό που το χωριό μας έχει βγάλει και θα τιμήσουμε το Δερμιτζογιάννη, τον Γκριλίμπα και τον Ξενοφόντα, οι οποίοι έπαιξαν ένα ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της μουσικής παράδοσης της Ανατολικής Κρήτης και ήταν ξεχωριστή η προσφορά τους και η παρουσία τους. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι
και εμείς στη Μαρονιά όπως και στην Μπρεσό θα κάνουμε ειδικές βραβεύσεις σε άτομα που νομίζουμε ότι έχουν προσφέρει στη κληρονομιά αυτού του τόπου, στη μουσικοχορευτική παράδοση γενικότερα, και ιδιαίτερη μνήμα δεν θα γίνει στη γυναικεία παρουσία, στο χώρο και αναφορά σε αυτόν. Έλα χίλια, καλώς βρεθήκαμε, χίλια και δύο χιλιάδες. Έλα χίλια και δύο χιλιάδες, χίλια και δύο χιλιάδες. Ο κάπος με τα λούλουδα και με τις πράσινάδες. Και τα παντέρ μας σώθηκα ως ποτέ.
θαυμαστούμε.